Επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά δεν έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, αλλά Σταύρο, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα γεγονότα που μας αφορούν σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το ναυάγιο στα διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Πύλου. Ένας εξαίρετος προσκεκλημένος είναι ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών. Καλησπέρα, Ναύαρχε. Καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ως ναύαρχος όμως απόψε. Φυσικά, φυσικά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Για τον εξής απλό λόγο, συζητούσαμε με τον Σταύρο στο διάλειμμα, ξέρετε, κατά πόσο υπάρχουν καλές και κακές πρακτικές, ή μάλλον καλές ή κακές πρακτικές, στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού, όταν το λιμενικό καλείται να διαχειριστεί ανάλογα περιστατικά. Υπάρχει κάποια συνταγή, κάποιο εγχειρίδιο καλής διαχείρισης αυτών των περιστατικών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια τάση σε όλες τις χώρες να προσπαθούν να αποφεύγουν αυτού του είδους τα περιστατικά, δηλαδή φορτωμένα πλοία ή μεγάλο αριθμό μεταναστών που να μπορούν να προσπαθούν να μπουν παράνομα. Και είναι αντιληπτό αυτό, διότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τους μεγάλους αριθμούς. Άλλωστε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε να νομοθετήσει, μιλώντας για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Συνεπώς, όλες οι χώρες λοιπόν προσπαθούν να αποφύγουν την καυτή πατάτα εντός εισαγωγικών. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτά τα γεγονότα, όταν έχουν τέτοια τραγική κατάληξη, έχουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά κυρίως και σε κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ, δηλαδή τα θέματα του καλύτερου τρόπου ενάσκησης της αρμοδιότητας που έχουμε για την έρευνα και διάσωση. Συνεπώς, ναι, πρέπει να αναπτύξουμε καλές πρακτικές για αυτά τα γεγονότα, έτσι ώστε να μειώνουμε τις τραγικές αυτές επιπτώσεις. Τώρα, κύριε Φενέκο, επειδή πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει και πρέπει να δώσουμε και εμείς, νομίζω, μια βοήθεια. Ακούμε τώρα για διεθνή ύδατα, ακούμε όμως και για περιοχή αποκλειστικότητας της Ελλάδος σε έρευνα και διάσωση. Για να καταλάβουμε όσο είναι αυτό εφικτό, τελικά, το ελληνικό λιμενικό μπορούσε να παρέμβει, έπρεπε να παρέμβει, θα μπορούσε να διενεργήσει νιοψία όπως διαβάζουμε, γιατί ξέρετε είναι και αυτό βέβαια στην Ελλάδα. Τώρα έχουν προκύψει και όλοι οι ειδικοί, όπως σε κάθε θέμα, προκύπτουν Χρήστο μου διάφοροι ειδικοί επί παντός επιστητού. Εσείς όμως πραγματικά γνωρίζετε τα ζητήματα αυτά. Τι έπρεπε να κάνει, τι δεν έπρεπε να κάνει το λιμενικό σώμα? Υπάρχουν τρία μεγάλα πεδία τα οποία δημιουργούν το θεσμικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο περιστατικό και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο περιστατικό και το ξεχωρίζω από όλα τα άλλα αφενός λόγω του μεγάλου όγκου μεταναστών που κουβαλούσαν και των συνθήκων που υπήρχαν, δηλαδή ένα πλοίο ακυβέρνητο σχεδόν, χωρίς μηχανές ενδεχομένως γιατί χάλασαν. Τα τρία λοιπόν μεγάλα πεδία, το ένα είναι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχει ως υποκείμενα κράτη, είναι οι κρατικές σχέσεις. Και όταν μιλάμε για τα πλοία στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εννοούμε τα πλοία που έχουν προστασία από το κράτος σημαίας. Το δεύτερο πεδίο είναι η σόλας. Η σόλας είναι η ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, είναι κυρίως τεχνικό και αναφέρεται σε πλοία νόμιμα, με σημαία κανονική, που την χάνουν προστασίας κράτους. Και το τρίτο πεδίο είναι το πεδίο που έχει τελευταία δημιουργηθεί και στον Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έρχεται και καθιστά το έγκλημα της παράνομης μετακίνησης ανθρώπων με τον τρόπο αυτόν σαν έγκλημα που πρέπει να το κυνηγάμε και στην ανοιχτή θάλασσα. Συνεπώς, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και με τις καινούργιες ρυθμίσεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπουδήποτε στην ανοιχτή θάλασσα συναντούμε τέτοιο περιστατικό, πολεμικά πλοία, γιατί αυτά στην ουσία ασκούν αυτό το δικαίωμα, μπορούν να το σταματήσουν και να το ελέγξουν. Πόσο μάλλον όταν είναι μέσα σε μια ζώνη αρμοδιότητός μας που μας την έχει εκχωρήσει η διεθνής κοινότητα, δηλαδή ο Διεθνής Αεροπλοϊκός Οργανισμός και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, όπου πλέον έχουμε και παραπάνω αρμοδιότητα, υπευθυνότητα να σώσουμε ζωές στη θάλασσα. Άρα μπορούσαμε να παρέμβουμε, το θέμα όμως ήταν ότι η παρέμβαση αυτή, και το γράφουν και τα πρωτόκολλα που έχουμε υπογράψει, πρέπει να είναι στην εκτίμηση του τοπικού διοικητού, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κυβερνήτου του λιμενικού σκάφους,
για το αν είναι ασφαλής ο τρόπος αυτός παρέμβασης ή όχι. Και αυτός κρίνει αν πρέπει να κάνει παρέμβαση ή να μην κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση και νιοψία ακόμα. Εγώ πάντως θα ήθελα να σταθώ στο εξής, κύριε Φενέκο. Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο κόμματα στην Ελλάδα προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λέμε πως για ό,τι και να γίνεται πάντα φταίει η Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι πάρα πολύ απλά δεν παρενέβη το λιμενικό, φταίει το λιμενικό. Εάν όμως είχε επενέβη το λιμενικό, με αποτέλεσμα να υπήρχαν κάποιες αναταραχές ή να έφερνε το καράβι το οποίο ήταν ακυβέρνητο, όπως φαίνεται, σε δύσκολη θέση, πάλι θα έφταιγε το λιμενικό, γιατί στην ουσία οδήγησε εκείνο στο θάνατο κάποιους ανθρώπους, θα λέγανε, με την προσπάθειά του να προσεγγίσει το αλλιευτικό. Είναι αυτή μια τακτική η οποία θα μας οδηγήσει κάπου? Όχι, και είμαι εναντίον αυτής της μικροπολιτικής τακτικής. Η δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε κάθε περιστατικό με τις δικές του συνθήκες, ναι, και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας μας, έτσι ώστε αυτό το έργο, την υπευθυνότητα της έρευνας και της διάσωσης, να την κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Όχι τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν κακοθελητές όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και στο εξωτερικό. Και μάλιστα, αν αρχίσουν και συζητάνε για την αλλαγή των ζωνών αρμοδιότητας έρευνας και διάσωσης και FIR, ενδεχομένως να μας επηρεάσει άσχημα, διότι επάνω εκεί έχουμε στηρίξει την ενοποίηση του υγειακού χώρου. Συνεπώς, θα προτιμούσα η συζήτηση να γίνει πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα παρά αυτή τη μετάθεση ευθυνών ο ένας προς τον άλλον. Οπότε πάμε λοιπόν στο ζητούμενο. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα, γιατί ξέρετε, λέμε τώρα να μην ξανασυμβεί κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Είναι όμως δεδομένο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ότι πολύ σύντομα ενδεχομένως να βρεθούμε ενώπιον μιας παρόμοιας κατάστασης. Βεβαίως, και τα πεδία για να βελτιώσουμε είναι δύο. Το ένα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο αφορά εμάς. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η Μεσόγειος είναι η πλέον υψηλά επιτηρούμενη περιοχή στον κόσμο. Είναι τρεις επιχειρήσεις της Frontex, μία επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία του ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι αφήνουν ένα πλοίο να περάσει και να φτάσει τόσο ψηλά με δρομολόγια που γίνονται συνεχώς χωρίς να παρεμβαίνουν. Αυτό πιστεύω ότι είναι κόλαφος για το σύστημα επιτήρησης και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Από τη στιγμή όμως που ήρθε στο έδαφος, στην περιοχή ευθύνης μας, με συγχωρείτε, και έχουμε την καυτή πατάτα, πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και ο καλύτερος τρόπος ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα, μια διεπιστημονική ομάδα που πρέπει να είναι στο κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, το μεικτό κέντρο επιχειρήσεων, η οποία διεπιστημονική ομάδα θα αξιολογεί τον κίνδυνο, θα κάνει risk management και θα δίδονται κατάλληλες οδηγίες για το αν θα είναι ένα τα πλοία, δύο τα πλοία, πόσα θα είναι τα πλοία και πώς πρέπει να αντιδράσουν. Και βέβαια θα πρέπει ο κύκλος αυτός της γνώσης και μάθησης που έγινε από το συγκεκριμένο περιστατικό μαζί με άλλα περιστατικά που συμβαίνουν σε όλη τη Μεσόγειο, μαζί με παίγνια και μαζί με τη γνώση των επιχειρησιακών ανδρών που μετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, να φτάσουμε σε ένα σημείο να μειώσουμε όσο γίνεται δυνατόν τα θύματα και τις επιπτώσεις για την εθνική μας υπερηφάνεια και για την εθνική μας ευθύνη, έτσι. Είναι σαφές πως είναι μια κατάσταση με την οποία καλούμαστε να μάθουμε να ζούμε λίγο πολύ, Χρήστο, διότι φαίνεται πως η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει και σε νέο κύμα, σε νέα άνθηση του μεταναστευτικού. Ασφαλώς οι εμπόλεμες ζώνες κυριαρχούν σε όλο τον κόσμο. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν καταφύγιο, δεν θα έλεγα στην Ελλάδα, αλλά προς τις πλουσιότερες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Κύριε Φενέκο, εγώ να σας πάω λίγο κάπου αλλού. Να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε την επανεκλογή του Προέδρου Ερντογάν στην γειτονική χώρα. Μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο δήλωσε, πως στην επόμενη τώρα σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, θα ζητήσει, θα συνομιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτόν που μέχρι πρόσφατα έλεγε Μητσοτάκης Γιόκ, πάση περιπτώσει, και θα θέσει το θέμα των ελληνικών εξοπλισμών. Πώς διαβάζετε εσείς όλη αυτή την νέα πρωτοβουλία του Προέδρου Ερντογάν? Καταρχάς είναι προσχηματική, διότι όταν λίγες εβδομάδες πριν κομπορημονούσε για τους εξοπλισμούς τους δικούς του, δεν μπορεί από τη μια μεριά αυτός να εξοπλίζει το Σαστακός και να ζητάει από τους γείτονες να μην εξοπλίζονται. Έχει ένα στοιχείο ανακολουθίας. Τώρα, αν θέλει να θέσει πράγμα ζήτημα εξοπλισμών, θα το κάνει εκ του πονηρού. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για να εξοπλιστούμε σε ό,τι αφορά και τα Ραφάλ, σε ό,τι αφορά την Μπελαρά, αλλά και το σύνολο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε, θα θελήσει λοιπόν να βάλει ένα μορατόριο εντός εισαγωγικών
και, και ένα τρόπο ελέγχου των εξοπλισμών στην περιοχή. Με δεδομένο ότι αυτός θεωρεί ότι έχει και τον όγκο από πλευράς κόσμου και τους εξοπλισμούς και το στρατό που θα του δίνει την πρωτοκαθεδρία. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και ελπίζω να μην υποκύψουμε και αρχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Σε επίπεδο εξοπλισμών, η Ελλάδα του 2023 είναι καλύτερα από την Ελλάδα του 2019 και από την Ελλάδα του 2015. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά λόγια, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια? Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θέλει κάποια χρόνια μπροστά του, ναι, θα είμαστε όλο και καλύτερα. Γιατί δεν είναι μόνο τα εξοπλιστικά. Είναι και οι εμπειρίες που έχουν αποκτήσει οι ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι και οι συνέργειες κλίμακος που δημιουργούνται. Και βέβαια πρέπει να εισάγουμε ακόμα περισσότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στον τρόπο διοίκησης και ελέγχου. Διότι τελικά αυτό που κυριαρχούσε πάντα στο Αιγαίο δεν ήταν οι αριθμοί, ήταν η ποιοτική διαφορά. Πάντα η Ελλάδα στο Αιγαίο είχε μικρότερους αριθμούς. Όμως η ποιοτική διαφορά και του ναυτικού και της αεροπορίας και βέβαια του στρατού για την προστασία των σύνορων είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Τι είχαμε σήμερα και μια ακόμα είδηση από την γειτονική χώρα, κύριε Φενέκο. Λένε οι Τούρκοι ότι εμείς, αν θέλετε, φαλκιδεύσαμε τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, βάζοντας έτσι ένα εμπάργκο όσον αφορά ένα stop, μάλλον στη χρήση του όρου τουρκικά στενά που θέλουν να περάσουν οι γείτονές μας. Αναφέρομαι στα στενά των Δαρδανελίων, αν δεν κάνω λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Η Τουρκία, προκειμένου να ακυρώσει το στάτους των διεθνών στενών, προσπαθεί να το ονομάζει πάντα τουρκικά στενά. Όμως στη συνθήκη της Λοζάνης και στις διεθνείς συνθήκες αναφέρονται ως στενά, διότι θεωρούνται σαν στενά διεθνούς ναυσιπλοείας. Αν λοιπόν τα ονομάσει τουρκικά, θεωρεί ότι θα ελέγχει απόλυτα τον τρόπο και δεν θα περιορίζεται από τις συνθήκες αυτές. Κατά την άποψή μου, αυτό πρέπει να το πολεμούμε συνέχεια, διότι και πάντα η Τουρκία θα κάνει προσπάθεια για να το ακυρώσει αυτό. Α, είναι δηλαδή μια σύνηθη τακτική της Τουρκίας. Ακριβώς. Δεν είναι όμως σημαντικό, μάλλον δεν πρέπει να παραδειγματιστούμε εμείς από το γεγονός ότι η Τουρκία εφαρμόζει προς τα έξω, κύριε Φενέκο, μια ενιαία εξωτερική πολιτική. Ενώ εμείς εδώ κάθε φορά καλούμαστε να την αλλάξουμε, το λέγαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, κάθε φορά που αλλάζει ακόμα με στην ίδια κυβέρνηση ο υπουργός, να αναπροσαρμόζουμε την πολιτική μας. Είναι λάθος αυτό? Στέλνει λάθος μήνυμα και προς τα έξω? Είναι μεγάλο λάθος και γι' αυτό επιμένουμε ότι στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, της εθνικής στρατηγικής, θα πρέπει να υπάρχει μια ομόνοια και σταθερά κείμενα, τα οποία να είναι συμφωνημένα και να μην αλλάζουν τόσο εύκολα. Άλλωστε, η στρατηγική, αν την κατανοήσουμε, έχει τη στρατηγική για το σήμερα, έχει και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του στρατηγικού σχεδιασμού για το αύριο. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, λοιπόν, πρέπει να έχει ένα στοιχείο συνέπειας και συνέχειας. Και κατά την άποψή μου, σε αυτό θα βοηθούσε αν είχαμε Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, όχι Εθνικό Σύμβουλο Ασφαλείας, που ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, μέσα από τη διεπιστημονικότητα που κουβαλάει και τη διαμεσολάβηση που κάνει μεταξύ των κομμάτων και των φορέων, θα μπορούσε κάλλιστα να συντάξει αυτό που λέμε υψηλή εθνική στρατηγική με βάθος χρόνου. Αυτό θα απαιτούσε, φαντάζομαι, όπως κύριε Φενέκο, και λέξεις άγνωστες στην Ελλάδα, όπως ευρεία πολιτική συνένεση, για παράδειγμα, ώστε η μία κυβέρνηση να μην ανατρέπει τα δεδομένα της προηγούμενης. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, κύριε Φενέκο, μένοντας εγώ στην Τουρκία, είχαμε εκεί νέα πρόσωπα στο Υπουργείο των Εξωτερικών, νέο πρόσωπο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος και γράφτηκε στον Ελληνικό Τύπο ότι να, αυτό είναι ένα μήνυμα για μια καλύτερη επόμενη μέρα ή τέλος πάντων για μια νέα προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συμφωνείτε με την λογική αυτή? Καθόλου, διότι μέσα σε αυτό το συμβούλιο που είδαμε, που σημειωτέων θεωρώ ότι είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένο από τον Ερντογάν, βλέπουμε γεράκια. Και τα γεράκια, κυρίως τα πιο επικίνδυνα, είναι αυτά που έρχονται από το χώρο των πληροφοριών, από υπηρεσίες πληροφοριών, όπως είναι η MIT, όπως είναι οι υπηρεσίες του στρατού ή όπως είναι άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτοί, παρά το γεγονός ότι έχουν μια εξωστρέφεια στη συλλογή πληροφοριών, είναι τρομερά εσωστρεφείς στον τρόπο που τις χρησιμοποιούν. Και αυτό είναι που με τρομάζει, ότι αυτά τα γεράκια, εάν κυριαρχήσουν στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ιδιαίτερα προς το καλύτερο. Μάλιστα. Είναι ένα ζητούμενο. Ο κύριος Φιντάν, για παράδειγμα, διοικητής της τουρκικής ΜΙΤ, και έχουν γίνει πολλές αναφορές για τις σχέσεις του, το πώς δηλαδή η Τουρκία
χρηματοδοτούσε και ενίσχυε με εξοπλισμό το Ισλαμικό κράτος. Δεν είναι πράγματα αυτά που... Ακριβώς. Υπάρχει όμως και το εξής ζήτημα σε επίπεδο διαπραγμάτευσης Ελλάδας-Τουρκίας. Ξέρετε, κύριε Φενέκο, συνήθως όταν η Ελλάδα κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι προς το χειρότερο. Δεν είναι προς όφελός της. Άρα υπάρχει εδώ πεδίο συνεννόησης με τη γειτονική χώρα. Οι σεισμοί, ναι, μας φέρουν πάντα πιο κοντά. Τα προβλήματα όμως... Μήπως πηγαίνουμε σε κάνα καζάν-καζάν στο τέλος, Χρήστο, της ημέρας. Ξέρω. Ξέρετε, τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης είναι δύο. Το ένα επίπεδο είναι η καθημερινή διαπραγμάτευση που γίνεται μέσα από τον ανταγωνισμό στους διεθνείς οργανισμούς. Να είστε σίγουροι ότι οι αντιπρόσωποι μας στο ΝΑΤΟ καθημερινά διαπραγματεύονται και ανταγωνίζονται με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Αλλά δεν είναι μόνο στο ΝΑΤΟ και σε άλλους οργανισμούς όπου μετέχει και η Τουρκία. Αυτό το επίπεδο της διαπραγμάτευσης είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμεθα, αλλά είναι αυτό που διατηρεί την ακεραιότητα των θέσεων της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισμούς. Και το δεύτερο επίπεδο διαπραγμάτευσης είναι αυτό που προσπαθεί να επιβάλλει ο Ερντογάν, που να είναι σε διμερές επίπεδο και καθόλου καλά προετοιμασμένο. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση γίνεται σε υψηλότερο επίπεδο να είναι με πολύ αυστηρή ατζέντα, πολύ καλά προετοιμασμένο σε χαμηλότερο επίπεδο, προτού καταλήξει ο Πρωθυπουργός και πει: Α, πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία ή θα συναντηθούμε στην τάδε συνεδρίαση και θα συζητήσουμε. Τώρα, μένοντας στα ελληνοτουρκικά, αλλά περνώντας στα ελληνικά σύνορα, κύριε Φενέκο, πώς διαβάζετε εσείς με την εμπειρία σας την μεγάλη αυτή συζήτηση που έχει ξεκινήσει αναφορικά με την καταγγελόμενη υποστήριξη του τουρκικού προξενείου σε συγκεκριμένο υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Κομωτινή, στη Ροδόπη? Αυτή η συζήτηση ήταν λάθος από την αρχή. Και πιστεύω ότι την πολιτική αυτή τα κόμματα την ακολουθούν εσφαλμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, προκειμένου να πάρουν ψήφους, κάνουν και συμβιβασμούς. Σε αυτό το κομμάτι δεν θα έπρεπε να κάνουμε συμβιβασμούς. Το ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα είναι από τις συνθήκες κατοχυρωμένο. Και εάν οι υποψήφοι δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν αυτό το πράγμα, τότε κανένα κόμμα δεν θα έπρεπε να έχει στο ψηφοδέλτιό του ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την αντίληψη. Είσαι ξεκάθαρο σε αυτό. Και μάλιστα θα θυμίσω και αυτό που μας είπε την Παρασκευή Σταύρο Κώστας ο Γκιουλέκας, που δεν υπάρχει ούτε καν μειονότητα. Είναι μουσουλμάνοι. Έλληνες μουσουλμάνοι. Καλά, σύμφωνα με τη Λοζάνη. Με τη Λοζάνη ακριβώς. Υπάρχει ξεκάθαρο ότι γίνεται. Το θέμα είναι το πώς και αν θέλεις. Χρήστο και κύριε Φενέκο, είναι ένα γνωρίζει το πρόβλημα που το γνωρίζει η ελληνική πλευρά το διαχρονικά και το θέμα είναι τι κάνεις πάλι διαχρονικά για να το αντιμετωπίσεις. Διότι δεν φτάνει μόνο να βλέπεις το πρόβλημα. Αν απλά το παρακολουθείς, είσαι απλά ένας απαθής παρατηρητής των εξελίξεων. Μα βλέπεις ότι ακόμα και σήμερα, για παράδειγμα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζίμπεκ φωτογραφήθηκε με πανό τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης. Και δεν κάνει το αυτονόητο, Σταύρο. Μια απλή δήλωση αυτό που λέει θα γίνει. Το έκανε και ο κύριος Μπαράν προεκλογικά και έκανε μία δήλωση. Ποιος πιστεύει τη δήλωση του κύριου Μπαράν? Ο κύριος Μπαράν, Πασόκ, παρακινούσε τους μουσουλμάνους της Θράκης να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν σε εκλογές για την ανάδειξη του ψευδομουφτή. Και απλά τι έκανε μετά, μία δήλωση. Ναι, να είχαμε να λέγαμε. Με συγχωρείς, αλλά αυτές οι δηλώσεις είναι για μένα βαθιά υποκριτικές. Και φοβούμαι ότι όλα τα κόμματα εξουσίας κάνουν το ίδιο λάθος στη Θράκη. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Απλά αυτό που είπε ο κύριος Φενέκος, κάποια πράγματα πρέπει να μένουν πίσω από τις κλειστές πόρτες, Ναύαρχε. Βεβαίως. Και αν μου επιτρέπετε, εγώ θα έβρισκα και μια ιδιαίτερη λύση. Όλοι οι βουλευτές, όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους εκτός από τον όρκο, να υπογράφουν και ένα κείμενο αρχών, το οποίο να είναι δέσμοι ή να τις ακολουθήσουν. Και μέσα σε αυτές τις αρχές να βάλουμε και όλα τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι πραγματικά καυτά και τεινάζουν στον αέρα την ενότητα του ελλαδικού χώρου. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ζήτηση, Σταύρο. Είναι πράγματα που έπρεπε να υποθούν, να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Γιατί αν μη τι άλλο, είναι χρήσιμα και είναι και ωφέλιμα. Ο λοιπόν, Φενέκος είναι καλός γνώστης των πραγμάτων. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω ότι φτάσαμε 6 μέρες πριν τις εκλογές, αγαπητέ Χρήστο, και ο κόσμος είναι έξω πλήρως αδιάφορος. Κυριακή, κοντή γιορτή. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος? Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Έλα δούμε. Ποιον θα ευνοήσει αυτή η διαφαινόμενη μεγαλύτερη εποχή από τις κάλπες. Και ειδικά αν έχει κανέναν τέτοιο ήλιο όπως είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή μάλλον αρχίζει να χαλάει πάλι για λίγο καιρός. Για να δούμε. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά. Τα λέμε την Παρασκευή στις 10. Καλό βράδυ.